το ζήτημα του προσφυγικού, το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και βέβαια για μας εδώ τους Δυτικομακεδόνες. Έχουμε υποχρέωση όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, με όρους ευθύτητας και καθαρότητας, με σεβασμό στον πόνο και την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, αλλά και με ευθύνη έναντι της πατρίδας μας, του γένους μας και τους επόμενους Έλληνες. Πρέπει λοιπόν οτιδήποτε υπάρξει και οποιοδήποτε σχεδιασμός υπάρχει να είναι στο φως της δημοσιότητας, να υπάρχει η συνένεση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και να υπάρχει ένας καθαρός διάλογος. Διάλογος όπου δεν θα υπάρχει τίποτα κρυφτό, γιατί αλλιώς ό,τι γίνεται ακυρώνεται στην πράξη. Πιστεύουμε και με τη δημόσια τοποθέτησή μας αυτό ζητούμε, ότι είναι απαραίτητο, γι' αυτό και το απαιτούμε, να υπάρξει ένας δημόσιος καθαρός διάλογος σε επίπεδο θεσμικών οργάνων. Το πώς σκεπτόμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, συνεργασία της περιφέρειας, των Δήμων και προφανέστατα της κυβέρνησης. Αυτό έπρεπε να είχε ήδη γίνει. Επιβάλλεται να γίνει άμεσα. Να σεβαστούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κοινωνίας. Και ειδικότερα για το κομμάτι της συζήτησης που υπάρχει για ενδεχόμενη εγκατάσταση προσφύγων στο νέο οικισμό των πατωμάτων, για τον οποίο έχουμε πολλά χρόνια, από το 2007 που αγωνιζόμαστε για να γίνει και τώρα είναι στο τέλος της ολοκλήρωσης, ώστε οι σεισμόπληκτοι των τριών οικισμών των Γρεβενών να μπορέσουν να βρουν μια λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν, πιστεύω ότι ο σχεδιασμός αυτός δημιουργεί ένα σοβαρό καινούριο πρόβλημα. Και βέβαια τους κατοίκους του Μεσολάκου, του Καλοχίου, καθώς και του Καλομιτσίου, τους δημιουργεί ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι τόσα χρόνια μετά το σεισμό θα παραμείνουν πάλι στον αέρα. Περιμένουμε λοιπόν την άμεση δημόσια συζήτηση με σαφείς και συγκεκριμένες και καθαρές θέσεις.